Δύναμη. Επανάσταση. Έρωτας. Κουράγιο. Ηρεμία. Αγάπη. Μουσική. Τέχνη και ζωή συμβαδίζουν. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς την τέχνη, δεν υπάρχει τέχνη χωρίς τη ζωή. Είναι τεράστια τέχνη. Είναι τέχνη εγκεφαλική, είναι τέχνη του σώματος, είναι τέχνη των χεριών, της κίνησης. Είναι τέχνη, ναι. Ταξιδεύεις πάνω σε γραμμές, ταξιδεύεις πάνω σε σκέψεις. Και εσύ και ο άνθρωπος το δέχεται το τατού. Όσο περνάνε τα χρόνια, έρχονται περισσότεροι άνθρωποι, θέλουν να κάνουν πιο ιδιαίτερα πράγματα. Γίνεται η μεγαλύτερη μορφή τέχνης. Καταρχήν είναι η μεγαλύτερη μορφή τέχνης. Ο καμβάς είναι προσωπικός. Τον παίρνεις μαζί σου στον τάφο σου. Το τατουάζ είναι ιερό. Είναι ιεροτελεστία. Είναι χρώμα, είναι σχέδιο που μπαίνει μέσα σε ζωντανό οργανισμό. Ζει, παίρνει ζωή. Είναι σύμβολο, είναι δύναμη. Καταρχήν οι ρίζες του τατουάζ είναι πανάρχες. Το τατουάζ έρχεται ως ανάγκη να δείξεις διαφορετικός. Το τατού σε κάνει διαφορετικό άνθρωπο. Στην αρχή ζωγράφιζα παντού, με φίλους, στους δρόμους, σε τείχους, σε σχολείο, στα θρανία, παντού. Αργότερα αυτή η ζωγραφική βγήκε στα χέρια μου, με μαρκαδόρους και σε χέρια φίλων. Πιο μετά ήθελα να μάθω πώς θα μπορούσα να κρατήσω τα σχέδια που έκανα πάνω στα χέρια μου. Ο δρόμος από μόνος του πήγε στο τατουάζ. Το πώς ξεκινάει η ιδέα το να έχει κάποιος ένα τατού, έτσι. Είναι το πώς ξεκινάει το πώς ακούς ένα τραγούδι, έτσι. Και απλά σου κάνει αυτό το κλικ και θέλεις να το ακούσεις. Έτσι γίνεται και με το τατού. Το βλέπεις, βλέπεις ότι σου αρέσει και θέλεις και εσύ να το αποκτήσεις, ειδικά για πρώτη φορά. Με εκφράζει, οτιδήποτε έχω κάνει πάνω μου έχει μια σημασία για μένα. Δηλαδή θέλω αυτό να το έχω πάνω στο δέρμα μου. Η πιο σημαντική ιστορία πάνω στο δέρμα μου, πάνω στο σώμα μου, σίγουρα είναι ο πατέρας μου. Από εκεί πέρα ξεκινήσανε όλα. Από τη στιγμή που τον έχασα, τον αποτύπωσα πάνω μου και όλα τα υπόλοιπα σύμβολα αφορούν εκείνον. Στο δεξί μου χέρι έχω όλη μου την οικογένεια. Τη γυναίκα μου, το γιο μου, την κόρη μου. Δεν το έχω τελειώσει ακόμα. Θέλω να το αναπτύξω. Είναι μια ιστορία ζωής. Ήθελα απλά να έχω λουλούδια πάνω μου. Είναι κάτι που μου αρέσει και να το βλέπω και να το μυρίζω. Είναι κάτι που θέλω να το έχω και πάνω στο σώμα μου. Έστω σαν ζωγραφιά, είναι ένα στολίδι. Έχω γνωρίσει πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους. Έχω ακούσει προβλήματα, παράπονα, ζωή γενικότερα, ό,τι έχει να κάνει η λέξη ζωή, η ζωή μας. Αν ένα τατού μπορεί να κρατήσει 6-7 ώρες, 8 με έναν άνθρωπο, μπορείς να φανταστείς και μπορεί ο καθένας μας να φανταστεί πόσο όμορφα περνάει ο χρόνος όταν μιλάς μέσα από τον πόνο του τατού. Ξέρεις, όταν κάνω ένα τατού, μπορεί κάποιος να μην καταλαβαίνει, π.χ. αυτό εδώ, τι είναι, πώς το σκέφτηκες. Ακόμα και γι' αυτό εδώ, έχω τη δικιά μου την ιδέα, το πώς το σκέφτηκα, το γιατί επέλεξα στο να κάνω αυτό. Αλλά αυτό για μένα είναι προσωπικό. Οπότε αυτό που δείχνω απλά είναι ένα στολίδι στο χέρι μου. Κάποιος άλλος το βλέπει σαν μια ζωγραφιά. Πρόσφατα είχα ίσως την πιο ωραία εμπειρία, αν θες, μέσα εισαγωγικά, μέσα από δύο ανθρώπους, ζευγάρι, οι οποίοι ήταν 60 χρονών και κάναν το πρώτο τους τατού στο ίδιο σημείο, το ίδιο τατού, με τη φράση από κάτω «True until death».